Την ανέγερση νέου γυμνασίου στη δυτική περιοχή της Λεμεσού ζητούν μαθητές και γονείς 8 σχολείων. Οι μαθητές του Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας παρέμειναν σήμερα έξω από τις τάξεις τους για μία ώρα, διαμαρτυρώμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο, με κυριότερο το στεγαστικό. Δεν έχουμε 5 μετακινούμενα τμήματα στο σχολείο μας. Δεν έχουμε θέρμανση, κρυώνουμε. Οι γονείς και μαθητές των 8 σχολείων ζητούν την άμεση ανέγερση νέου γυμνασίου στην περιοχή, έτσι ώστε να λυθεί ριζικά το στεγαστικό πρόβλημα. Θέλουμε άλλο σχολείο. Δεν είναι το σχολείο μας κατάλληλο για να κάνουμε μαθήσεις. Θέλω να χτιστεί ένα σχολείο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, Ανδρέας Ανδρέου, από το 1993, ο εκάστοτε υπουργός Παιδείας υποσχόταν την άμεση έναρξη έργων για την ανέγερση νέου σχολείου. Είδαμε με έκπληξη μας φέτος ότι στους προϋπολογισμούς του 2000 δεν προβλέπεται το παραμικρό κονδύλι για το γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας. Νιώθουμε ότι είμαστε υποβαθμισμένοι. Νιώθουμε ότι δεν τη χάνουμε της δέουσας προσοχής από το αρμόδιο Υπουργείο. Στο σχολείο φοιτούν σήμερα 800 μαθητές και αυτό διαθέτει 15 αίθουσες διδασκαλίας, ενώ 5 χώροι που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη, εργαστήρια και βιβλιοθήκη μετατράπηκαν σε διδακτικές αίθουσες.